Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, τον κύριο Σημεών Κασιανίδη. Καλωσορίσατε. Καλώς σας ήρθατε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα γίνει σήμερα για τον τόπο? Αυτό είναι ένας σταθμός για την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μια προσπάθεια η οποία χρονολογείται 20 χρόνια για να έρθει φυσικό αέριο. Και ουσιαστικά έχουμε κατορθώσει να φτάσουμε σε τούτο σημείο με την υποστήριξη και συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και σήμερα θεμελιώνεται το ενεργειακό μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπαίνουμε πλέον καθαρά στην εποχή του φυσικού αερίου. Είναι αυτό, αν όντως μπαίνουμε στην εποχή του φυσικού αερίου, διότι υποδομές σημαίνει εξέλιξη. Υποδομές σημαίνει ότι ήδη οι επενδύσεις έχουν αρχίσει, ήδη έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, έχουν ξεκινήσει τα έργα. Η ΔΕΦΑ, η ΤΥΦΑ έχει ήδη συνεισφέρει, έχει ξεκινήσει τα έργα με την αποκατάσταση του χώρου εκεί στο Βασιλικό που έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα του φωσφογύψου που ήταν τα ραδιενεργά απόβλητα των χημικών βιομηχανιών. Εκείνη η περιοχή τώρα έχει διορθωθεί, έχει γίνει βατή. Με έναν κόστος των 4 εκατομμυρίων. Έχουμε δουλέψει με τα δημόσια έργα που έχει κάνει τον διαγωνισμό και ολοκλήρωση το έργο. Και προχωρούμε πλέον απρόσκοπτα στην υλοποίηση του στόχου, ενός εθνικού στόχου που μας έχει να αλλάζουμε και να κάνουμε εισαγωγή και χρήση φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή το καλοκαίρι του 2022. Έχουμε κάνει υπολογισμούς πόσο μπορεί να φθηνίσει, ας πούμε, το ηλεκτρικό ρεύμα με την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου? Με διάφορες παραδοχές που έχουν γίνει και μελέτη μαζί με την Αρχή Ηλεκτρισμού, έχουμε υπολογίσει ότι συγκριτικά το μεταβλικό κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού θα μειωθεί 15 με 25% προς τον καταναλωτή. 15 με 25%. Και πότε οι μονάδες της ΑΕΚ θα είναι έτοιμες να δεχθούν υγροποιημένο φυσικό αέριο? Το καλοκαίρι του 2022, με την έλευση φυσικού αερίου, θα λειτουργήσουν και οι μονάδες της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει τη μετατροπή. Θα είναι έτοιμες μέχρι το καλοκαίρι του 2022 5 μονάδες και έχουν κάνει τώρα αίτηση και για 6 μονάδα. Τρέχουν παράλληλα διαδικασίες για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Οι υποδομές, πότε ολοκληρώνεται το έργο? Εκεί. Συμβατικά η κοινοπραξία πρέπει να παραδώσει το έργο σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών καθ' αυτών έναρξης, η οποία, ας το πούμε, είναι τώρα μέσα στον Ιούλιο. Οπότε, θεωρητικά, 24 μήνες υπολογίζουμε Ιούλιο του 2022, γι' αυτό λέμε μέσα στο καλοκαίρι του 2022. Είναι στα χρονοδιαγράμματα. Ναι, ναι. Μέχρι σήμερα είμαστε στα χρονοδιαγράμματα. Είχαμε μια καθυστέρηση λόγω του κορονοϊού. Όπως όλα τα πράγματα έχουν επηρεαστεί. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε πολλή δουλειά η οποία μπορούσε να γίνει εκ του μακρόθεν, η οποία έχει ολοκληρωθεί ή προχωράει, ας το πούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε. Είπατε ότι είναι ένα έργο που χρονολογείται και πάει πολύ πίσω. Mm. Πολλές φορές έτρεξε ο διαγωνισμός, δεν τα καταφέραμε. Λέγαμε ότι δεν είναι συμφέρουσες οι τιμές του φυσικού αερίου. Τι ήταν αυτό που βοήθησε αυτή τη φορά και ξεκλείδωσε την όλη διαδικασία? Υπήρχε, όταν ξεκινήσαμε την εξέταση της φάσης για να ολοκληρώσουμε το έργο, κοιτάξαμε και μελετήσαμε όλα τα πράγματα τα οποία είχαν επηρεάσει αρνητικά τις αποφάσεις. Ένα από τα θέματα ήταν ο συνδυασμός, η συσχέτιση των κοιτασμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την έλευση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν αποσυνδέσαμε τα δύο. Βεβαίως οι υποδομές θα είναι έτοιμες να δεχτούν το δικό μας φυσικό αέριο όταν αυτό θα μπει στην αγορά. Αλλά στο ενδιάμεσο ξεχωρίσαμε τις λύσεις. Το δεύτερο ήταν ότι ξεχωρίζοντας την προμήθεια από την υλοποίηση των υποδομών, ήταν πιο χειροπιαστό και εφικτό το έργο, διότι δεν επηρεαζόταν τόσο από τις αλλαγές στην τιμή της αγοράς. Το τρίτο ήταν ότι εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση. Έχουμε εξασφαλίσει 101 εκατομμύρια ευρώ χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρει 43 εκατομμύρια σαν κεφάλαιο από την ΑΕΚ, η οποία είναι ένθερμος υποστηριχτής της έλευσης του φυσικού αερίου.
Και έχουμε την πλήρη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών με την αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο ύψος 150 εκατομμυρίων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκράτησης και Ανάπτυξης ακόμα 80 εκατομμύρια. Άρα ουσιαστικά επίσαμε και πήραμε και την στήριξη από την Ευρώπη για να υλοποιήσουμε το θέμα. Άρα τεχνικά, οικονομικά και τα έχουμε να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα για να είμαστε αισιόδοξοι πλέον ότι μπορούμε το 2022 να λειτουργήσουμε. Το συνολικό κόστος του έργου. Οι κεφαλαιοχικές δαπάνες είναι γύρω στα 290 εκατομμύρια. Και μετά θα υπάρχει οι λειτουργικές δαπάνες για συντήρηση και λειτουργία γύρω στα 10,5 εκατομμύρια τον χρόνο. Αυτά βεβαίως πλην τα καύσιμα. Μάλιστα. Η κοινοπραξία που το ανέλαβε, θέλετε να μας πείτε κάποια λόγια και τι περιλαμβάνουν τελικά οι υποδομές? Οι υποδομές περιλαμβάνουν έναν πλοίο αποθήκευσης και υποϊγροποίησης FSRU. Μια προβλήτα, η οποία προβλήτα, το πλοίο είναι ένα μεγάλο, είναι ένα LNG carrier, είναι το οποίο θα μετατραπεί. Είναι 290 μέτρα μήκος, δηλαδή είναι σαν τρία ποδοσφαιρικά στάδια. Είναι μια προβλήτα 1,3 χιλιόμετρα, το οποίο θα βγαίνει από το σημείο που θα είναι απόψε ο θεμέλιος λίθος, θα πηγαίνει μέσα στη θάλασσα για 1,3 χιλιόμετρα που θα είναι εκεί. Είναι η αγωγή που θα είναι πάνω στην προβλήτα, κάποιες εγκαταστάσεις στην ακτή. Άρα είναι ένα συνολικό έργο. Η ιδιαιτερότητα του έργου επέβαλε κοινοπραξία, διότι έπρεπε να έχουμε εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να ξέρουν για την κατασκευή, για τους αγωγούς, για τα πλοία κλπ. Και είναι η CPP, China Petroleum Pipeline, σαν ο πρώτος της κοινοπραξίας, η οποία είναι κρατική κυβερνητική εταιρεία της Κίνας τεραστίων μεγεθών και εμπειρίας, μαζί με Μέτρων, η οποία η Μέτρων θα αναλάβει κάποια από τα μηχανολογικά κλπ. Που είναι ελληνική εταιρεία. Η μετατροπή του πλοίου θα γίνει στο shipyard της Hudong Shipping στην Κίνα και εκεί είναι ένα από τα πιο μεγάλα ναυπηγεία. Και μετά η λειτουργία, μετά την παράδοση έχουμε και συμβόλαιο το οποίο συνδυάζεται για την λειτουργία για 10-10 χρόνια, το οποίο πάει στη Wilhelmsen Ship Management που είναι νορβηγική εταιρεία. Η ιδιαιτερότητα ή κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό σε εμάς είναι ότι η ιδιοκτησία είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα είναι περιουσία πλέον του κράτους. Προμηθευτές, έχουμε ενδιαφέρον αυτοί που θα προμηθεύουν το φυσικό αέριο? Είχαμε βγει για πρόσκληση ενδιαφέροντος πριν κάποιους μήνες και είχαμε πάρει 25 εταιρείες προτάσεις από εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μας προμηθεύσουν με φυσικό αέριο από όλες τις γωνιές του κόσμου, από την Αμερική, από την Ασία, από την Ευρώπη, από παντού. Ουσιαστικά οι πιο μεγάλες εταιρείες του κόσμου έχουν δείξει το ενδιαφέρον και βεβαίως είναι το επόμενο στάδιο που θα προχωρήσουμε τώρα που ξεκινούν τα έργα. Διότι πρώτα έπρεπε να ξεκινήσουμε τα έργα και μετά να μπούμε στη διαδικασία της προμήθειας. Αυτό σημαίνει, κύριε Κασιανίδη, ότι ανοίγει πλέον και η αγορά προμήθειας του ηλεκτρισμού? Δηλαδή δεν θα είναι ένας παίχτης όπως είναι σήμερα με την ΑΕΚ? Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα για να μπορέσει να ανοίξει η αγορά του ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Οι άδειες οι οποίες υπάρχουν είναι βιώσιμες μόνο εάν και φυσικό αέριο και άρα η έλευση φυσικού αερίου κάνει εκείνες τις επενδύσεις βιώσιμες. Άρα ήδη έχουμε ενδιαφέρον, υπάρχουν τρεις άδειες αυτή τη στιγμή. Έχουμε επαφές και με τους τρεις ενδιαφερόμενους. Η ΔΕΦΑ θα προχωρήσει σε έναν open season, μια περίοδο η οποία θα ζητήσουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά φυσικού αερίου, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ποσότητες που θα θέλει ο καθένας και η έλευση και πώς θα πάνε οι αγωγοί κλπ. Το οποίο θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Αλλά ουσιαστικά με την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των έργων των ιδιωτικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, αυτό το πράγμα πλέον μπαίνει σε μια ανταγωνιστική, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο μπορεί και να οδηγήσει και σε επιπλέον ωφέλη όσον πέρα αφορά αυτό, αυτό που σας είπα. Άρα ο κόσμος να κρατήσει ότι ένα έργο που ακούγαμε για τόσα χρόνια, έλευση συγκροποιημένου φυσικού αερίου που θα οδηγήσει και σε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, αρχίζει πλέον να υλοποιείται και άρα με τη στήριξη όλων, τη συνεχή στήριξη όλων από όλου του περιβάλλοντος, εταιριών, της πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης, όλων των ενδιαφερόμενων, των μέσων κλπ. Πρέπει να μπούμε πλέον στη λογική του ότι αλλάζουν τα πράγματα και άρα πώς μπορούμε όλοι να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση τούτης της αλλαγής για να έχουμε το μεγαλύτερο όφελος σαν Κύπροι πολίτες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κασιανίδη. Περιμένουμε απόψη την κατάθεση του θεμέλιου λίθου και θα το ξαναδούμε το θέμα όσο προχωράει η διαδικασία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.